Στο θέμα των ημερών θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και αφορά τι άλλο στο ζήτημα, στο γεγονός ότι επίκειται το κλείσιμο του εργοστάσιο Ζάχαρης στην Ορεστιάδα αλλά και στις Σέρες. Για το θέμα θα μιλήσουμε με τον στρατηγικό αναλυτή και πανεπιστημιακό δάσκαλο, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε καθηγητά, θέλουμε έτσι μια ψύχρεμη και θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος. Καθώς ολόκληρη τη βδομάδα μιλήσαμε με ανθρώπους που έχουν σχέση άμεσα και έμεσα με το εργοστάσιο Ζάχαρης και μας είπαν την άποψή τους, η οποία τεκμηριωμένη, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε και τη δική σας εκτίμηση για το τι σημαίνει αυτό για την περιοχή και το τι θα μπορούσε διαφορετικό να γίνει ενδεχομένως. Κοίταξε, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Οι περισσότεροι από τους αναλυτές θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα και το κλείσιμο του εργοστασίου είναι αναμενόμενο και αναπόφευκτο. Κατά συνέπεια, η συζήτηση γίνεται σε ένα επίπεδο του τύπου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ακόμα και αν να το θέλαμε, και από την άλλη πλευρά είναι κάντε ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορείτε για να μπορεί να γίνει κάτι. Άρα εγώ ως έχω κάτι το πιο επικοδομητικό να προτείνω, είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα της ζάχαρης, της εθνικής βιομηχανίας ζάχαρης, είναι ότι έχει ένα κοστολόγιο το οποίο είναι υψηλό ανά τόνο ζάχαρη, και έχει ένα άλλο πρόβλημα που είναι ότι αναστρέμα η παραγωγή με τα τέφλα που παράγει είναι, σε σχέση με τη ζάχαρη, είναι μικρή εντός εισαγωγικών σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δώσουμε μερικά στοιχεία. Κύριε καθηγητά, να δώσουμε μερικά στοιχεία να καταλάβει ο κόσμος. Το κόστος, στοιχεία δικά σας, ναι. Στην ιστοσελίδα σας είναι αυτά, βρίσκονται. Ναι. Αν θέλετε να μου το αναφέρετε, όσον αφορά το κόστος ζάχαρης διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Είναι πολύ απλό. Όσον αφορά στην Ελλάδα, είναι ότι εδώ μιλάμε για 900 ευρώ τον τόνο ζάχαρης. Mm. Άρα είναι ένα συγκεκριμένο ποσό που αντιπροσωπεύει, αν θέλετε, την παραγωγή ζάχαρης σε σχέση με το στρέμμα, αλλά επιπλέον το κοστολόγιο του εργοστασίου. Mm. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Γιατί να μην υπάρχει μια αλλαγή όσο αφορά την παραγωγή. Είμαστε σε μια περιοχή όπου υπάρχει ο ζεόλιθος. Ξέρουμε ότι ο ζεόλιθος κάνει μια αύξηση παραγωγής σε διάφορα προϊόντα που τα έχουμε ήδη τεστάρει, ελέγξει, πειραματιστεί και εφαρμόσει, και κατά συνέπεια μπορούμε εύκολα, χρησιμοποιώντας τον ζεόλιθο, να έχουμε μια εξοικονόμηση νερού, μια εξοικονόμηση λιπάσματος, αποφυγή από βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα, να κρατήσουμε τα βαρέα μέταλλα, τις τοξίνες, τις ελεύθερες ρίζες, και να έχουμε μια αύξηση παραγωγής ταυτόχρονα, μόνο αυτά τα στοιχεία που είναι εξοικονόμηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα που είναι αντικειμενικά, ότι το κόστος παραγωγής θα κατευθεί αναπόφευκτα από τα 900 ευρώ που βρίσκεται στον τόνο. Για να γίνει πράξη η πρότασή σας, κύριε καθηγητά, προϋπόθεση είναι να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Τουλάχιστον ναι, ακόμη ένα χρόνο. Κοιτάξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, πρώτα απ' όλα η μεγάλη αλλαγή θα γίνει το 2017. Mm. Όσο αφορά το θέμα της κυκλοφορίας της ζάχαρης, το ποιο είναι το ποσοστό και τα κότα και την απελευθέρωση της αγοράς. Αυτό οφείλεται στην τροποποίηση που έγινε το 2013. Λέω λοιπόν ότι είμαστε το 2014, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστούμε και βέβαια πρέπει να λειτουργήσει το εργοστάσιο, άρα επιμένω πάνω σε αυτό. Λέω απλώς ότι δεν αρκεί να λέμε πρέπει να λειτουργήσει, είναι να προτείνουμε και κάτι που να λειτουργεί. Αυτό που προτείνουμε είναι το εξής. Στην παραγωγή της ίδιας της ζάχαρης, η χρήση του ζεόλιθου, και τώρα ξέρετε ότι έχει αρχίσει βέβαια και ο ελληνικός ζεόλιθος, εφόσον έγινε, πήρε απόφαση, έγκριση για άδεια, έρευνες κτλ. Μπορούμε, και να μην είναι προς το παρόν ελληνικός, μόλις ξεκινήσει ο ελληνικός να το χρησιμοποιήσουμε, τέλος πάντων, στην ίδια περιοχή είμαστε, μπορούμε πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε αυτή την αύξηση της παραγωγής, η οποία θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε το κοστολόγιο και το εργοστασίο. Στο ενδιάμεσο μπορούμε βέβαια να κοιτάξουμε και τις ίδιες τις δομές του εργοστασίου. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι στο εργοστάσιο μπορεί να είναι όλοι αγνοί, ότι είναι όλοι αθώοι για όλα. Δεν λέω αυτό. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα προβλήματα που θα πρέπει να κλείσουμε. Αλλά λέω ότι είναι κρίμα να κλείσει ένα εργοστάσιο έτσι,
να σβήσει από μια περιοχή στην οποία δείχνει ζωή εδώ και χρόνια, ότι υπάρχει μια ιστορικότητα, και τώρα που μιλάμε για ανάκαμψη και ανάπτυξη για τη χώρα μας, δεν είναι η στιγμή να κλείσουμε ένα τέτοιο εργοστάσιο. Yeah. Άρα λέω απλώς ότι η τροποποίηση που πρέπει να γίνει είναι η εφαρμογή του ζεόλου του πάνω στο θέμα της παραγωγής, για να αλλάξουμε επί της ουσίας και τον τρόπο διαχείρισης του θέματος, να αλλάξουμε το κοστολόγιο και να μην έχουμε πια αυτό το μεγάλο επιχείρημα του τύπου είναι πολύ ακριβό αυτό που παράγουμε, καλύτερα να το κλείσουμε. Δηλαδή, το ερώτημα που πρέπει να θέσουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο εργοστάσιο είναι με ποια παραγωγή θα ήταν σωστό να παραμείνει ανοιχτό το εργοστάσιο. Και όταν θα ακούσετε τα νούμερα που μπορεί να δώσουν ή μπορεί να μην τα δώσουν, δεν μας πειράζει, σημασία είναι τουλάχιστον να πιέσουμε πάνω σε αυτό, θα δείτε ότι αυτά τα νούμερα θα είναι εφικτά όταν θα κάνουμε τροποποίηση παραγωγής. Γιατί εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δημιουργώντας αυτό το κλίμα, οι ίδιοι καλλιεργητές δεν έχουν την τάση να ενισχύσουν αυτή την καλλιέργεια για να παράγουν περισσότερο αναστρέμα, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ακόμα καλύτερα από το εργοστάσιο, και μπορεί σιγά σιγά να πούν εμείς θα πάμε σε μια άλλη καλλιέργεια. Εσείς το λέτε λοιπόν αυτό, θέλετε την πρόταση την κάνετε στη διοίκηση ουσιαστικά. Η διοίκηση σωστά. Η διοίκηση και λοιπόν και το είπα, έχει τα εξής δεδομένα. Ότι βρέθηκα με τη διοίκηση και τους το είπα ξεκάθαρα. Mm. Ότι η χρήση του ζεόλου είναι κάτι το σημαντικό. Ωραία. Και νομίζω ότι συμφωνήσαμε έτσι ώστε έχει δύο δεδομένα. Και μια ενημέρωση μέσα στο εργοστάσιο. Έχει δύο δεδομένα για να πάρει αυτή την απόφαση η διοίκηση. Ένα, ότι θα λειτουργήσει για μια ακόμη φορά ζημιογόνα το εργοστάσιο. Έτσι, ένα αυτό. Και δεύτερον, θα ρισκάρει. Γιατί δεν είναι βέβαιο. Λέτε, είναι η πρότασή σας και η εκτίμησή σας, η επιστημονική προσέγγιση ότι με τη χρήση του ζεόλυθου θα αυξηθεί η παραγωγή, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι και στο τέλος θα είναι και κερδοφόρα η χρονιά για το εργοστάσιο ζάχαρης. Θα είναι αναγκαστικά κερδοφόρα. Εσείς το λέτε. Θέλω να σας πω, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει άλλη επιλογή όσο αφορά το θέμα της παραγωγής. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι υπάρχουν πολλές εφαρμογές, το έχουμε δει και ακόμα και πρόσφατα στην περιοχή για το θέμα με τα σκόρδα. Να ξέρετε ότι ο συνεταιρισμός παραγιών έχει βάλει παντού ζεόλυθο και βλέπουμε τις διαφορές. Άρα δεν μιλάμε για κάτι που είναι θεωρητικό και θα ήταν καλό να το εφαρμόσουμε. Το ξέρουμε το προϊόν, το ξέρουμε πώς εφαρμόζεται, το ξέρουμε ότι είναι απλό και οι καλλιεργητές μετά από ένα σεμινάριο που θα γίνει και επί τόπου μέσα στο εργοστάσιο, θα το μάθουν, θα εφαρμοστεί και θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Το θέμα είναι να πιστέψουν πρώτα ότι δεν θα κλείσει το εργοστάσιο. Γιατί άμα όλοι το πιστεύουν ότι θα κλείσει, τότε οι ίδιοι καλλιεργητές θα σας πούν και τι μας νοιάζει ο ζεόλυθος. Σωστά. Άρα λέω απλώς ότι έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Είναι το θέμα το ηθικό να ανεβεί, γιατί με τις διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται και που κάνουμε, έτσι ώστε να μην κλείσει το εργοστάσιο, στο ενδιάμεσο να μην παίζουμε πόνο πάνω σε αυτό το επιχείρημα του τύπου έχει μια ιστορική παρουσία, άρα δεν το κρίνουμε. Γιατί είναι πολλά πράγματα που στην Ελλάδα μπορεί να είχαν μια ιστορική παρουσία, αλλά άμα ήταν μη κερδοφόρα, αναγκαστήκαμε να τα κλείσουμε. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να είναι κερδοφόρο. Και λέω, αντί να ξυλώσουμε ένα ολόκληρο εργοστάσιο για να κάνουμε αυτά τα πράγματα, την ώρα που κάνουμε μια νέα άδεια για τον ελληνικό ζεόλυθο και θα έχουμε αυτές τις εφαρμογές παραγωγής, είναι απαράδεκτο να μην περιμένουμε τουλάχιστον μία εφαρμογή να δούμε τη διαφορά. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστούμε να το κλείσουμε τώρα που οι άνθρωποι άμεθαν πρακτικά ότι μπορεί να γίνει αυτή η εφαρμογή. Η άδεια στην οποία αναφέρεστε, κύριε καθηγητά, και στην οποία περιγράφετε στην ιστοσελίδα σας, μάλλον λέτε ότι ο Ιούλιος είναι ο τελικά ο μήνας του υλικού ζεόλυθου. Η άδεια αυτή λοιπόν, την οποία έχω διαβάσει με προσοχή, δεν είναι έγκριση εκμετάλλευσης, έγκριση έρευνας. Σωστά, πολύ σωστά. Ναι, και λέει μάλιστα δεν γίνεται πέμπτη ποτέ άδεια εκμετάλλευσης χωρίς να γίνεται άδεια έρευνας πριν. Νομίζω, άδεια έρευνας νομίζω έχει και η προηγούμενη εταιρεία που βρίσκεται στην περιοχή, που έχει δεσμεύσει χώρο. Ωστόσο, λέει, αυτή η άδεια σε καμία περίπτωση δεν συνιστά άδεια εκμετάλλευσης, ούτε αναγνώριση κυριότητας, ούτε άλλου εμπράγματος δικαιώματος στον χώρο. Άρα, λοιπόν, γιατί ούτως ή άλλως αυτό παραμένει ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα, όσον αφορά την έκταση, λέτε. Άρα λοιπόν θα πάει μια άλλη εταιρεία ενδεχομένως από αυτή που βρίσκεται εκεί, η Όλυμπος ΑΕ, να διενεργήσει έρευνα. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και εκμετάλλευση και παραγωγή ζεόλυθου σε επόμενους μήνες. Όχι. Mm-hmm. Ενώ ότι μιλάμε για δύο πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή, από τη μια μεριά, η χρήση του ζεόλυθου μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα έτσι ώστε να έχουμε μια αύξηση παραγωγής από τη ζάχαρη. Αυτό μπορεί να γίνει προς το παρόν
οποιονδήποτε ζεόλεθο βρίσκεται στην αγορά και είναι εισαγωγής, αλλά λέω ότι όταν έχουμε την προοπτική να κάνουμε δικό μας ελληνικό ζεόλεθο και παράλληλα έχουμε και καλλιέργεια με τα ζαχαρότεφλα και έχουμε επιπλέον ένα εργοστάσιο με μια ενεργοποίηση του τρένου του ΟΣΕ και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, είναι κρίμα την ώρα που έχουμε όλα αυτά τα συστατικά μαζί να πούμε ότι θα το κλείσουμε τελικά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Μάλιστα. Συνδυαστικά λοιπόν θα μπορούσε να λειτουργήσει, λέτε. Ακριβώς. Συνδυαστικά. Όπως το είπατε, είναι ακριβώς ένας οικονομικός συνδυασμός ο οποίος έχει ωφέλη σε όλους, γιατί η τροποποίηση που έγινε σε σχέση με το τρένο μας επιτρέπει τώρα να κουβαλάμε μία παλέτα ενός τόνου. Πριν ήταν 75 ευρώ μέχρι την Αθήνα, τώρα είναι με 17 ευρώ χάρη στον ΟΣΕ. Μπορεί αυτό να γίνει και με το λιμάνι που έχουν όφελος. Η λειτουργικότητα ενός κοιτάσματος και ενός εργοστασίου που να παράγει τον ζεόλεθο μπορεί να συνδυαστεί πολύ εύκολα με το εργοστάσιο που βρίσκεται στον ίδιο χώρο και είναι μάλιστα και αυτό συνδεδεμένο με το τρένο του ΟΣΕ. Και λέω, όταν έχουμε όλα αυτά τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, συνήθως προσπαθούμε να κάνουμε επενδύσεις για να συνδυάσουμε. Και λέω, πολύ απλά, εδώ στην Ελλάδα και ειδικά στη Βόρεια Θράκη, τα έχουμε ήδη. Άρα την ώρα που μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον αποτελεσματικό συνδυασμό, είναι κρίμα να κλείσουμε ένα από αυτά τα στοιχεία που είναι δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη της Θράκης. Μακάρι η πρότασή σας να εισακουστεί από τους αρμόδιους υπεύθυνους στην Αθήνα, κύριε καθηγητά. Μακάρι και η αυριανή διαμαρτυρία να έχει κάποιο αποτέλεσμα προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο μακάρι. Θα δείτε ότι τι άμα το θέλουμε πραγματικά θα το καταφέρουμε. Σημασία είναι ότι οι θρακιώτες το ξέρουν. Έχουμε ανθρώπους και σε επίπεδο των πολιτικών που είναι βουλευτές οι Τράκοι που θέλουν να μην κλείσει. Είναι πολλοί που έχουν και θέσεις ακόμα και σε υπουργεία. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να πιέσουν και εμείς θα πιέσουμε και σε επίπεδο στρατηγικής. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν τον τόπο, αγαπούν την πατρίδα. Αυτές οι επιλογές είναι πολύ επικίνδυνες και αν γίνονται μόνο και μόνο λόγω εξοικονόμησης, χωρίς καμία προοπτική, είναι απλώς ότι κλείνουμε ένα χώρο, αφαιρούμε ζωές από την οικονομική δραστηριότητα, τάμπα, χωρίς να γίνει καμία άλλη πρόταση. Εδώ λέμε αυτό που λέμε, είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που μας επιτρέπει να συνδυάσουμε τα δύο, και τον ζεόλεθο και τη ζάχαρη, να έχουμε ένα πολύ ωραίο προϊόν, να είναι τοπικό και να το αναπτύξουμε. Για μια ακόμη φορά τεκμηριωμένες και απόλυτα σωστές οι προτάσεις σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.